υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Δεν θα σου βάλω για πιο άνετα. Γιατί έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι κοιμωσύνης, ανοίγει. Έχει ήδη την μπάσκα επάνω. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Ωραία, μη σου σουρώνει και κάτω στα πόδια και ψηλά επάνω. Πώς αισθάνεστε? Πολύ περίεργα και πρωτόγνωρα θα έλεγα. Και ο κόσμος. Κυρίως ο κόσμος που έχει πραγματικές ανάγκες και δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Είναι θλιβερό αυτό που ζούμε, δυστυχώς. Κλειστή στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν σήμερα το πρωί η αγορά της Πάτρας. Όπως δήλωναν πατρινοί καταστηματάρχες, τους συμφέρει περισσότερο να είναι κλειστοί και οι εργαζόμενοι τους σε αναστολή, παρά να λειτουργούν με click away και με αμφίβολο αποτέλεσμα για τον τζίρο τους. Όμως και αρκετά υποκαταστήματα αθηναϊκών εταιριών είχαν κατεβάσει ρολά, όπως το Mark & Spencer και άλλα στην Αγίου Νικολάου, ενώ το Zara λειτουργούσε με έναν υπάλληλο και κλειδωμένη την πόρτα, αλλά και άλλα καταστήματα ήταν κλειστά. Η κίνηση ελάχιστη και σε όσα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν. Έβαλαν όμως ένα πάσο ή ένα πάγκο μπροστά από το κατάστημά τους για να μην επιτρέπουν την είσοδο. Πάνω στον πάγκο είχαν τοποθετήσει το POS. Καλησπέρα σας. Ο κόσμος κάνει είτε τηλεφωνικά τις παραγγελίες του είτε μέσα από το site μας και έρχονται εφόσον κατόπιν συνεννόηση με εμάς για να παραλάβουν τα προϊόντα τους τα οποία γίνεται μόνο μέσω POS και αυτός είναι ο καινούριος τρόπος λειτουργίας πλέον των καταστημάτων. Λόγω της ιδιότητας του καταστήματος και επειδή έχετε υποδήματα και ενδύματα που δεν θέλουν κάποιοι να τα δοκιμάσουν. Δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί εμάς κάποιος πελάτης εάν δεν δοκιμάσει το υπόδημα στο πόδι του δεν μπορεί να γνωρίζει 100% την εφαρμογή του ώστε να είναι σίγουρος. Τα δοκιμάζουν εδώ στον προθάλαμο? Δεν γίνεται να δοκιμάζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί εμείς είμαστε ένα μαγαζί το οποίο δουλεύουμε καθαρά ώστε να δοκιμάσει ο πελάτης. Τους κάνετε καμιά εξυπηρέτηση, τα επιστρέφουν αν δεν τους πηγαίνουν? Σίγουρα θα υπάρξουν και οι επιστροφές και αυτό θα είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δυσκολία. Η κίνηση. Εντάξει, πρώτη μέρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θεωρούμε ότι είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Αν ανοίξουν τα μαγαζιά, όταν ανοίξουν, να είμαστε καλύτερα. Αλλά ας βγάλουμε αυτό. Είδατε ότι και μεγάλες αλυσίδες αδιαφορούν βασικά για αυτό. Και σου λέει, εγώ δεν θα χάσω τους πελάτες, τους υπαλλήλους μου από την αναστολή για να εξυπηρετώ τον κόσμο. Σωστά. Αφαίνεται και άλλη μια φορά αυτοί οι άνθρωποι ότι κοιτάζουν μόνο το κέρδος. Αυτή την ώρα. Τίποτα άλλο. Μόνο νούμερα κοιτάζουν. Εμείς σκοτωνόμαστε για να εξυπηρετήσουμε, γιατί είναι πελάτες μας χρόνων κάποιοι άνθρωποι και προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο και τον ασφαλέστερο εννοείται να τους τακτοποιήσουμε, να το πω έτσι. Βλέπουμε και διαφορετική συμπεριφορά. Όπως και η δική μας η συμπεριφορά ως προς τα υγειονομικά πρωτόκολλα ήταν άψογη. Μάλιστα. Δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα κρούσμα. Αλλά αυτό ας το βάλουμε σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Το θέμα είναι ότι στην πράξη εγώ μίλησα με εμπόρους των πατρών και μου είπαν αυτό, μου λέει να ρισκάρω να ανοίξω με 4 υπαλλήλους πρωί, απόγευμα, ρεπό και λοιπά, όταν ας πούμε δεν ξέρω αν θα έχω πάνω από το 10% του τζίρου μου που θα είχα άλλες χρονιές. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Είναι δυνατόν να ρισκάρει κάποιος να ανοίξει όταν ξέρει ότι δεν θα έχει, και δεν είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο ότι θα είναι πολύ χαμηλή η τζίρη. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να δουλέψει ένα μεγάλο κατάστημα. Ναι. Μπες μέσα, κοίταξε κάποιες φωτογραφίες που έχουμε βγάλει. Είναι μια προσπάθεια που έτσι κι αλλιώς την κάναμε εμείς και τόσο καιρό που είμαστε κλειστοί, απλά για να τους προειδεάσουμε, για να τους προετοιμάσουμε το τι υπάρχει μέσα στο κατάστημα. Ναι. Τώρα, αυτό στην πράξη όμως είναι ανεφάρμοστο. Έτσι, δεν μιλάμε για έναν φίλο σου, για έναν γνωστό σου που μπορεί να μπει, να συνοηθεί και. Εδώ μιλάμε ότι περιμέναμε από τον κόσμο επισκέπτες και από τους γερμανούς που έρχονται. Η Πάτρα πια είναι μητροπολιτική. Δεν είναι μόνο με τους πατρινούς. Από τις γύρω περιοχές έρχεται κάποιος κόσμος να βρει κάποια μεγαλύτερη ποικιλία. Όπου υπάρχει και ποικιλία και ποιότητα και τιμές, τα πάντα υπάρχουν στην Πάτρα. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από μεγάλες αγορές. Σωστά. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν δουλεύει, δεν βοηθάει ούτε τον καταναλωτή να στέλνει SMS, να κάνει αυτό. Τώρα, εντάξει, τα έχουν σκληρύνει τόσο πολύ χωρίς λόγο νομίζω. Και προσπαθούν να μας δημιουργήσουν δηλαδή έτσι εμπόδια. Ναι, ξέρετε, αυτό που λένε οι λοιμοξιολόγοι είναι ότι δεν είναι το θέμα των μαγαζιών που είναι ανοιχτά.
αλλά του κόσμου ο οποίος συσσωρεύεται στην αγορά και προκαλεί και δημιουργεί το αδιαχώρητο στους δρόμους, στα πεζοδρόμια κλπ. Αυτό φοβούνται δηλαδή πιο πολύ. Ωραία κύριε Φλαμή, πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ εύστοχο αυτό που μου είπατε. Εγώ σας προκαλώ να μόλις τελειώσει την εκπομπή σας να βγείτε μία βόλτα. Να δείτε το τι γίνεται εδώ στην αγορά. Με κλειστά μαγαζιά, και αυτό γινόταν και το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Πιστεύω όμως ότι το έχετε παρακολουθήσει και εσείς αυτό. Ναι, πράγμα. Και πριν από λίγο είδα όλα τα μάξια διπλοπαρκαρισμένα. Ακριβώς τώρα. Ναι. Μα τι να λέμε, χτες βγήκα και εγώ βόλτα την Κυριακή και η πλατεία Γεωργίου έσφιζε από κόσμο. Ναι. Και λέμε τώρα ότι η αγορά είναι κλειστή. Τα μαγαζιά είναι κλειστά. Η αγορά είναι ανοιχτή, τα μαγαζιά κλειστά. Αυτό φταίει.